Εν των προσεχών ημερών, περίπου 255.000 φυσικά πρόσωπα θα εισπράξουν επιστροφές φόρων εισοδήματος συνολικού ποσού 94 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ περίπου 78.000 επιχειρήσεις θα πάρουν πίσω φόρους εισοδήματος ύψους 1,33 δισεκατομμυρίων ευρώ εντός των επόμενων τριών μηνών. Έτσι, επισπεύδοντα τι διαδικασίε, εκτιμάται ότι θα δοθεί ανάσα ρευστότητα στην αγορά, καθώ οι επιστροφέ αφορούν σε πάνω από 330.000 επιχειρήσει και φυσικά πρόσωπα. Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Οικονομικών, κύριο Μαυραγάνη, επιστροφή φόρου εντό 10 ημερών για ποσό έω 300.000. Ε, μακάρι, τι να πούμε. Γελάμε καμιά φορά, αλλά μακάρι να γίνει. Είναι κάτι το οποίο σίγουρα είναι ένα θετικό μέτρο. Ε, σίγουρα θα τονώσει την ρευστότητα ...και των φυσικών προσώπων αλλά και των επιχειρήσεων. Ε, αλλά πάνω ότι υπάρχει ένα αλλά... ...γιατί συνήθως ε, το ελληνικό δημόσιο ε, πάντα κάτι, κάτι βρίσκει... ...και είτε καθυστερεί είτε δια της πλαγιάς οδού κάτι θα μας πάρει. Ε, εμείς ε, συνήθως πάντως σαν επιμελητήριο λέμε ότι θα πρέπει να ξαναδεί... ...το ελληνικό κράτος, το ελληνικό δημόσιο... ...τον συμψηφισμό των υποχρεώσεών του με τις απαιτήσει. Ε, πιστεύω ότι και αυτό θα πρέπει να είναι ένα βήμα το οποίο σύντομα θα πρέπει να το δει πολύ θετικά η κυβέρνηση ε, γιατί αρκετές επιχειρήσεις ε, αδυνατούν να εισπράξουν είναι και να είναι σωστή απέναντι στις υποχρεώσεις τους. Ε, πάντως σίγουρα αυτό το μέτρο ότι ώστε να τον συντομότερα να πληρώνονται οι υποχρεώσεις του ελληνικού δημοσίου ε, είναι ένα θετικό βήμα και μακάρι να εφαρμοστεί στην πράξη όπως πρέπει να εφαρμοστεί. Παρ' όλα αυτά, τι γνωρίζουμε για τα ποσά που υπερβαίνουν τις 300.000. Ε, γι' αυτό δεν υπάρχει καμία, από ό,τι φαίνεται σε αυτό το πρώτο νομοσχέδιο ή απόφαση, κάτι σχετικό. Ε, τώρα βέβαια δεν ξέρω, ίσως και το, οι επιχειρήσεις ή τα φυσικά πρόσωπα που έχουν να εισπράττουν τόσο μεγάλα νούμερα θα πρέπει να είναι πολύ μικρός αριθμό ίσως. Ε, αλλά είναι και αυτό κάτι το οποίο φαντάζομαι κάποια ρύθμιση στη συνέχεια θα βγει. Τώρα, η το ελληνικό δημόσιο έχει υπολογίσει πόσα είναι αυτά τα κονδύλια, γιατί είναι κάποια δισεκατομμύρια ευρώ ε, και παίρνει μια απόφαση, τουλάχιστον σαν ένα πρώτο βήμα, που στη συνέχεια θα ακολουθήσει και το επόμενο. Ε, αυτή τη στιγμή η αγορά σίγουρα ασφικτιά. Ε, Δεν υπάρχει ρευστότητα. Ε, δεν υπάρχει αυτό που λέμε απλά έτσι χρήμα ε, στην αγορά που να κινηθεί. Και είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί. ...όλες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Καταρχήν δεν υπάρχει πρόσβαση στο τραπεζικό τομέα... ...για να μπορέσουν να χρηματοδοτήσουν με κεφάλαια κίνηση τις επιχειρήσεις τους... ...και ε, φυσικά δεν υπάρχει και η ρευστότητα του ιδιωτικού, του απλού πολίτη... ...για να ξοδέψει χρήματα που θα βοηθήσουν και θα τονώσουν την αγορά. Ε, επομένως ε, σίγουρα θα, οι κινήσεις αυτές που γίνονται για την τόνωση της ρευστότητας είτε ότι το ελληνικό δημόσιο πλέον καταλαβαίνει ότι δεν πρέπει να είναι παταξή και θα πρέπει να πληρώνει στην ώρα του, όπω μα αναγκάζει εμά του επιχειρηματίε και τα φυσικά πρόσωπα να πληρώνουμε στην ώρα μα, εκτιμώ ότι έτσι το ίδιο θα πρέπει και καλά κάνει και το νομοθετεί πλέον το ελληνικό κράτο. Σαν επιμελητήριο Καβάλα, γνωρίζετε πόσα είναι τα καταστήματα τα οποία έχουν υποστεί το κλείσιμο το έτο ε, δεν έχουμε κάνει ακόμα έναν απολογισμό, ε, τουλάχιστον για να δούμε σαν επιμελητήριο πόσες επιχειρήσεις ε, έχουν κλείσει και πόσες ανοίξανε, γιατί συνήθως μιλάμε για κρίση, αλλά όπως είναι και το παράδοξο, το 2011 το πρόσημο ήταν συνέχισε να ήταν θετικό. Ε, δηλαδή αυτές που κλείσαν και αυτές που ξανανοίξανε ή ανοίξαν καινούριε. Ε, το μόνο που γνωρίζουμε είναι ότι κλείνουν σημαντικές επιχειρήσεις και μάλιστα επιχειρήσεις που είχαν και πολύ έτσι εργατικό δυναμικό και είναι αυτό το, το στοιχείο το οποίο έχει αυξήσει και την ανεργία πάρα πολύ στον τόπο μας. Τα στοιχεία αυτά που μας θα ξέρουμε τις επόμενες ημέρες.